Ναι, νομίζω πως πρέπει να σταματήσω κάποια στιγμή να ανοίγω τα βίντεο μου με αυτή τη φάτσα και να φαίνομαι λίγο πιο συμμαζεμένη τέλος πάντων. Αλλά σήμερα υπάρχει ένας ξεχωριστός λόγος και λογικά τώρα έχετε δει ήδη από το τίτλο. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα challenge το οποίο κυκλοφορεί τελευταία στο ξένο κυρίως YouTube. Δεν ξέρω για Ελλάδα άμα το έχει κάνει κάποια κοπέλα. Πιστεύω πως από όλα τα challenge που υπάρχουν εκεί έξω, το συγκεκριμένο που θα κάνουμε σήμερα είναι κάπως άσκοπο, κάπως χωρίς νόημα. Όπως και να έχει όμως, έχω τρομερή περιέργεια να δω τι θα συμβεί αν αναμίξω 33 αποχρώσεις foundation. Έχω λοιπόν εδώ πέρα όλα τα foundation που έχω στη συλλογή μου. Αν λοιπόν έχετε την ίδια πορεία με μένα, τι θα γινόταν δηλαδή αν συνδυάζετε όλα τα foundation, τα βάζετε σε μια επιφάνεια, ας πούμε, και τα κάνετε μίξη. Τι foundation θα προέκυπτε? Μπορεί να προκύψει κάτι πάρα πολύ wow, γιατί το ένα θα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο σε κάποια πράγματα που του λείπουν. Οπότε θα δημιουργήσεις ένα υπέρ foundation, αλλά μπορείς να δημιουργήσεις και ένα καταστροφικό foundation. Και εγώ έχω μια τρελή περιέργεια να δω τι θα βγει βάζοντας όλα αυτά τα foundation, αναμειγνύοντας τα σε ένα super foundation και θα το βάλω στο πρόσωπό μου για να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγει. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Λοιπόν, στο εξωτερικό έχω δει ότι χρησιμοποιούν διάφορα μπολάκια για να βάλουν μέσα τα προϊόντα. Εγώ έχω τασάκι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα καινούργιο τασάκι, είναι φρεσκοπλημένο και είναι έτοιμο να δεχθεί 33 foundation, τα οποία μόλις τώρα θα ξεκινήσουμε να τα βάζουμε. Ξεκινάμε με το Flawless Foundation από W7. Βάζω ένα τσακ, δεν θέλω παραπάνω. Πάμε στο Mineral Silk and Lift από Ingrid. LA Girl Pro Coverage σε μια κατάληκτη απόχρωση. Αυτό ίσως σώσει την κατάσταση, διότι έχω πάρα πολλά σκουρόχρωμα foundation τα οποία υπάρχουν εδώ μέσα. True Match από L'Oreal. Oh, θα πετάχτηκε λίγο αλλού, οπότε θα ξαναβάλω άλλη μία. Fit Me Matte and Poreless από τη Maybelline. NYC All Day Long Foundation. Αυτό και αν είναι σκούρο, δεν πειράζει. Υγεία. Big Cover από Etude House. Bourjois Healthy Mix. Και εσύ, εδώ μέσα. Ingrid Ideal Face. Εντάξει, έβγαλε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Max Factor Face Finity All Day Flawless. Για να δούμε. Okay. Wet n Wild Photo Focus. Σε αυτό έχω δύο αποχρώσεις. Θα βάλω και τις δύο αποχρώσεις μέσα, γιατί έτσι είναι το σωστό. Βάζω λίγο από την απόχρωση Rose Ivory και θα βάλω και λίγο από την απόχρωση Soft Ivory. Wet n Wild πάλι Coverall. Ψήσου να κλείσεις, με καθυστερείς. Από Ingrid το Ideal Lumi Nude, το οποίο είναι ένα luminous foundation, εξαιρετικό κατά τη δική μου άποψη, μου αρέσει πάρα πολύ. Makeup Academy Skin Define. Τσουπ. L'Oreal Infallible, ελπίζω να μην το σκότωσα. Στη γυάλινη τη συσκευασία. Το πολύ αγαπημένο μου τελευταία Face Fantasy από W7. Από Radiant το Natural Fix. Genius Further Light από την W7. Catrice Liquid Camouflage από τα πολύ αγαπημένα μου foundation. Από τη City Color το Photo Chic, είναι ένα ενυδατικό foundation. Και αυτό είναι έτσι σε σπάτουλα, οπότε θα τεινάξω λίγο τη σπάτουλα για να πέσει προϊόν. Προς το παρόν έχουμε αυτή την κατάσταση μέσα στο τασάκι. 17 Time Plus, ένα πολύ πολύ ανοιχτό χρώμα foundation. Από φάρμαση το High Performance, ένα πάρα πολύ matte αλλά πολύ ωραίο foundation. Περιγράφω και πως είναι το κάθε foundation, δεν αντέχομαι. Λοιπόν, HD Foundation από την W7. Oh! Από Dermacol, ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου foundation, είναι το Caviar Long Stay, το οποίο είναι πολύ πολύ ωραίο. Dermacol Film Studio, το κλασικό, το Makeup Cover, το οποίο είναι το πιο καλυπτικό foundation στον κόσμο. Θα βάλω και από αυτό ο Oligon T. Τσουπ. Καλά, ο Oligon T δεν το λες αυτό το προϊόν. Golden Rose Satin Smoothing. Τσουπ. Catrice All Matte Plus, επίσης από τα πολύ αγαπημένα μου foundation. Maybelline Superstay Better Skin, πολύ λάθος απόχρωση αυτή για μένα.
από Bourjois το 123 Perfect, ένα καταπληκτικό πραγματικά. Όταν λέει Perfect είναι όντως ένα Perfect Foundation. Βάζω και από αυτό λίγο. Από την Essence το Camouflage. Και τέλος το Nomex 2 Mixers, τα οποία είναι στην κατηγορία Makeup. Απλά είναι πολύ ανοιχτό χρώμα. Το πρώτο είναι το Prime and Fine από την Catrice. Θα βάλω λίγη ποσότητα από αυτό. Και το δεύτερο που θα χρησιμοποιήσω είναι το Custom Color Foundation Mixer από Makeup Academy στην απόχρωση Lightening Warm. Και καταλήξαμε σε αυτή την ποσότητα. Πάω τώρα να την αναμίξω και να δούμε τι απόχρωση παίρνει και να αρχίσουμε να την εφαρμόζουμε στο πρόσωπο. Και ο Θεός βοηθός. Κάνω την ανάμιξη με ένα κουτάλι. Πρώτο πράγμα που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι η απόχρωση βγαίνει κάπως καλή, οπότε ίσως γλιτώσουμε το λάθος χρώμα στο δέρμα. Βέβαια στο θέμα του αποτελέσματος και πώς θα βγει και άμα θα είναι καλό ή θα είναι χάλια, θα το ανακαλύψουμε πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, και αφού έχω κάνει την ανάμιξη, μην πάει και τζάμπα, θα βάλω από το κουτάλι μου και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Η απόκρωση είναι λίγο πιο κίτρινη από όσο τη θέλω, αλλά και πάλι δεν με χαλάει. Νομίζω ότι κάνει μπαμ η κάλυψη. Σας έφερα όσο πιο κοντά γίνεται για να δείτε λίγο ό,τι μπορείτε να δείτε από το foundation. Έχει καλύψει τα πάντα. Ο τρόπος που στέκεται στο πρόσωπό μου είναι matte, αλλά όχι cakey. Όμως, έχω παρατηρήσει ότι εδώ πέρα που έχω τους πόρους, μου τους έχει αναδείξει ακόμα περισσότερο, ενώ δεν έχω πόρους, αλλά δεν έχω τόσο έντονους πόρους. Η κάλυψη είναι super. Έχει καλύψει ακόμα και το σπασμένο μου αγγείο εδώ πέρα, το οποίο πάρα πολύ δύσκολα καλύπτεται. Και αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι κάποια σημεία στο πρόσωπό μου είναι ιδιαίτερα αισθητά ή ατέλειες, όπως εδώ πέρα οι πόροι. Οπότε κάποια από αυτά τα foundation, ίσως και πολλά foundation από αυτά που βάλαμε, έχουν κάνει αυτό το αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Έχω παρατηρήσει ότι σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία ήδη έχει εμφανιστεί ένα cakey αποτέλεσμα, πράγμα το οποίο είναι αρκετά αρνητικό. Ενώ σε γενικές γραμμές το Super Foundation έγραψε καλά, στα σημεία που το χρειάζομαι περισσότερο να μην σπάσει και να μην γίνει cakey, δυστυχώς έχει αρχίσει ήδη να μου κάνει προβλήματα. Τώρα θα ολοκληρώσω όλο μου το μακιγιάζ off camera και θα σας πω πώς έκατσαν τα προϊόντα πάνω από αυτό το foundation που μόλις δημιουργήσαμε, όπως επίσης θα σας πω και τα τελικά μου συμπεράσματα. Λοιπόν, επέστρεψα με το μακιγιάζ μου ολοκληρωμένο. Έκανα λίγο παραπάνω ώρα να το ολοκληρώσω το μακιγιάζ, διότι είχαμε ένα Instagram live όπου βαφόμουν live και μιλούσαμε και τα είπαμε παρέα. Ήταν σαν να βαφόμασταν όλες μαζί στο ίδιο δωμάτιο, έτσι αισθάνθηκα. Όσοι λοιπόν έρχεστε από το Instagram, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατήσατε. Και τώρα πάμε στα αποτελέσματα που έχω να σας πω, τα συμπεράσματα που έχω βγάλει. Έχουν περάσει περίπου 20 λεπτά από την ολοκλήρωση του μακιγιάζ μου πριν ανοίξω την κάμερα και έχω να σας πω ότι το αποτέλεσμα που βλέπω πάνω μου είναι θετικό. Ενώ πίστεψα ότι θα με ζωρίσει αρκετά, θέλω να πω ότι ό,τι προϊόν έβαλα από πάνω έκατσε όμορφα και δεν με ζόρισε το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλές διαφορετικές φόρμουλα συνδυασμένες σε αυτό το foundation που μόλις δημιούργησα. Επίσης θέλω να σας πω ότι έκανε τεράστια διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα το setting spray από Milani, το οποίο πάντα μα πάντα μου σώζει την κατάσταση εάν το foundation μου και γενικά ό,τι έχω βάλει στο πρόσωπό μου φαίνεται λίγο σκληρό. Γενικά τα μαλακώνει όλα και τα κάνει πολύ πιο ωραία. Οπότε έχω να σας πω ότι προς το παρόν μου φαίνεται ότι θα έχω μια καλή ημέρα make-up. Θα πάω τώρα σε λίγο για καφεδάκι. Θα το κλείσω όμως εδώ το βίντεο. Έχω να σας πω ότι ήταν ωραίο challenge για μένα, διότι είχα πραγματικά μεγάλη περίεργη να δω πώς θα προκύψει αυτό το μακιγιάζ. Έχω να σας πω λοιπόν θετικά πράγματα και κάτω στο description box θα δείτε και τα τελικά αποτελέσματα, διότι τώρα θα πάω για καφέ, θα περάσουν κάποιες ώρες και το βράδυ πριν ξεβαφτώ θα κοιτάξω λίγο τι έχει μείνει, άμα το foundation κράτησε, άμα μου δημιούργησε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Όλα θα τα βρείτε λοιπόν κάτω γραμμένα, τα τελικά μου συμπεράσματα σχετικά με αυτή τη μίξη που κάναμε. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι πρέπει και εσείς να δοκιμάσετε, γιατί μπορεί να πετύχετε μια πολύ ωραία δυνατή φόρμα foundation από εκεί που δεν το περιμένετε. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να διασκεδάσετε μαζί μου σε αυτό το πολύ παράξενο και λίγο άσκοπο βίντεο, που και που χρειάζεται να κάνουμε και κάτι λίγο πιο ανάλαβρο. Ευχαριστώ λοιπόν όσους το παρακολουθήσαν ως το τέλος. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα είναι και σύντομα. Φιλάκια πολλά, αγαπητοί.